Όχι μία και δύο, αλλά 346 άδειες για νέα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλήμματα δόθηκαν το 2019 στη χώρα μας, με την Κρήτη να έχει την πρωτιά. Συγκεκριμένα, από τις τουλάχιστον 346 άδειες που εκδόθηκαν το 2019 για νέα ξενοδοχεία, οι 69 ήταν στην Κρήτη, που κατέχει κεντρικό ρόλο στο ενδιαφέρον των επιχειρηματιών στον χώρο του τουρισμού. Ακολουθεί η Αθήνα με 28 εκδοθήσεις άδειες, η Μύκονος με 16, στην τέταρτη θέση η Κος με 15 άδειες και ακολουθεί η Ζάκυνθος με 14. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση την οικονομική ξεκινάει πάλι να μπαίνει σε ρυθμό, σε οικοδομική άνθηση η ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό να εκδηλώνονται αιτήσεις επενδυτικές, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, η προσέλκυση νέων επενδύσεων. Αυτό δείχνει ότι ξεπερνάμε την κρίση, διαμορφώνονται συνθήκες εκείνες οι οποίες πρέπει να συντρέχουν για να προχωρήσουμε σε τέτοιες επενδύσεις. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι ζητούμενο δεν πρέπει να είναι μόνο οι επενδύσεις, αλλά και η σωστή αξιοποίηση των επενδύσεων, η λεγόμενη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Βεβαίως είναι ευπρόσδεκτα και απαραίτητα και τα νέα κρεβάτια, αλλά πρέπει να γίνουν και τέτοιου είδους δράσεις, να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες που θα αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν και θα αυξήσουν την κατανάλωση των ξένων επισκεπτών. Δεν είναι μόνο ζητούμενο η αριθμητική προσέλκυση ξένων επισκεπτών, αλλά και η ποιοτική τους διάσταση, προκειμένου να αφήσουν χρήματα στον τόπο. Το ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις στον τουρισμό αποδεικνύει τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο τομέας, αλλά και τις προσδοκίες των ξενοδόχων για τη διατήρηση της ανωδικής πορείας, με τις προκρατήσεις για την τουριστική σεζόν που έρχεται να καταγράφουν προς το παρόν θετικό πρόσημο, παρά την μεγάλη απώλεια του Thomas Cook. Τα περισσότερα γραφεία έχουν θετικό πρόσημο, όλα έχουν ένα σύν από πέρυσι. Σίγουρα είναι θετικά, έχουμε θετικό πρόσημο προς το παρόν, αλλά μην ξεχνάμε ότι λείπει και ένας μεγάλος παίκτης από την αγορά, το Thomas Cook, και πρέπει να περιμένουμε σίγουρα μέχρι την έκθεση του Βερολίνου να σας δώσουμε σωστά νούμερα. Ακούω και πάνε καλά. Δεν μπορώ να μπω σε αριθμούς, δεν είμαι άνθρωπος να λέω αριθμούς, αλλά πάνε καλά. Καλύτερα. Θα μπορούσε και καλύτερα. Μπορώ να πω περίπου τα ίδια με πέρυσι. Εγώ πάντως είμαι ευχαριστημένος έτσι όπως πάνε, παρά τα όσα μοίρια συμβαίνουν γύρω μας. Διότι δεν πάβει ο τουρισμός να επηρεάζεται από τα πάντα. Τα μηνύματα μέχρι στιγμής θα έλεγε κανείς ότι είναι θετικά, είτε μέσα είτε έξω από εισαγωγικά. Δεν θα είναι μια εύκολη χρονιά το 2020. Βαρόμετρο βέβαια για τον τουρισμό είναι οι δύο διεθνείς εκθέσεις σταθμοί που θα γίνουν το Μάρτιο, αυτές του Βερολίνου και της Μόσχας, όπου εκεί πια θα φανεί πώς θα κυλήσει η νέα τουριστική σεζόν για την Κρήτη και το ερώτημα για την αναπλήρωση των πελατών του Thomas Cook θα βρει την απάντησή του. Η πρώτη έκθεση είναι η έκθεση της Μόσχας, που το ρωσικό κομμάτι του τουρισμού μας φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα με την επιστροφή αγορών του ανταγωνισμού, όπως είναι η Βόρεια Αφρική, όπως είναι η Τουρκία. Και η επόμενη έκθεση είναι η έκθεση του Βερολίνου, που εκεί πια θα έχουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς θα κυλήσει η χρονιά του 2020 τουριστικά. Εκεί πρέπει να συμμετάσχουμε όλοι οι ξενοδόχοι, όλοι οι τουριστικοί επιχειρηματίες, γενικά όλοι οι εμπλεκόμενοι, για να προωθήσουμε αυτό που λέτε τουριστικό προϊόν. Διότι εμείς είμαστε εδώ και πρέπει με κάποιο τρόπο να φέρουμε τους άλλους εδώ. Εξαιρετικά αισιόδοξα πάντως ήταν τα μηνύματα που πήραμε πριν λίγες μέρες από την μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού της Ολλανδίας, καθώς οι προκρατήσεις Ολλανδών τουριστών προς τη χώρα μας αυξήθηκαν, με την Κρήτη να βρίσκεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεών τους.